Η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι είστε όρθιοι, γιατί δεν κάθεστε? Εορτάζει τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό. Και οι πατέρες όρισαν αυτή την Κυριακή να ακούγεται το Ευαγγέλιο του Λουκά και αναφέρεται ακριβώς, θέλω να τα προσέξετε όλα αυτά. Αφήστε τις κουβέντες σας παρακαλώ, ή εγώ θα μιλάω ή εσείς θα κάνετε καφενείο. Ας γίνουμε κάποτε σοβαροί. Ρίξετε και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε Άγιο, τέλειο και ηθικό να κάνετε. Και σημειώνει το Ιερόν Ευαγγέλιο, επέστρεψαν οι δώδεκα, και ο Ιούδας δηλαδή, με τα χαράς μεγάλης. Γιατί? Γιατί είπαν στον Κύριο, Κύριε, εν το όνομα σου και δαιμόνια εκβάλαμε και λεπρούς εκαθαρίσαμε και νεκρούς εγείραμε. Ό,τι μας ζητούσαν οι άνθρωποι με την καρδιά τους, εμείς το προσφέραμε. Και ο Χριστός τους απήντησε να χαίρεστε, διότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς. Είμαστε σε αυτή την δύσκολη εποχή και με την πανδημία σε ολόκληρη την υδρόγειο σφαίρα του κορονοϊού. Τι έπρεπε να κάνουμε τους ανθρώπους, να ανοίγουμε την αγκαλιά μας? Όλα αυτά έχουμε πάρει. Και κάνω μία παρένθεση. Οι πολλοί θα πούν, αν έχουν ταπείνωση. Σεβασμιότατε, τι μας λέτε? Εμείς θα βαφτίσε και στους γάμους πάμε για να επιδείξουμε τις τουαλέτες μας, την ενδυματολογία μας. Για ποιο μύρο μας μιλάτε εσείς και για ποιο χρήσμα και τα λοιπά και τα λοιπά? Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αν είμαστε λοιπόν όντως και όντες παιδιά του Θεού, νιώθαμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας και άρα την δύναμη του Θεού, τότε έπρεπε σε αυτή την πανδημία να κάνουμε τι? Εγώ θα μιλήσω για την Κοζάνη και όχι για τον τόπο μου, που έχω βιώσει γεγονότα και επεμβάσεις του Θεού. Για την Κοζάνη. Το 1919 έπεσε η πανδημία της Πανόλης και τους γιατρούς εθέριζε, να το πω έτσι πολύ πεζά, αλλά κάποιοι όμως, κλήρους και λαός όμως, και οι άρχοντες μαζί, έχει σημασία τούτο, είπαν να κατεβάσουμε τον Άγιο Νικάνορα. Τι καθόμαστε? Και το θαύμα έγινε, γιατί έκλαψαν, δάκρυσαν, παρακάλεσαν. Πρώτον. Δεύτερον, την Κυριακή του Θωμά, περιφέροντας, μεταφέρουμε την Ιερά εικόνα, την θαυματουργών εικόνα, την Παναγία την Ελεούσα, από το μοναστήρι μας στο Ζιδάνι,
Έτσι το βρήκα όταν η Εκκλησία με έφερε κοντά σας και έψαξα να βρω γιατί γίνεται όλη αυτή η Αγία και η Ιερά προς το πρόσωπο της Παναγίας τάξης. Και μου είπαν, μεγάλοι άνθρωποι, σεβασμιότατε, 100 χρόνια πριν και ακόμη από τον Άγιο Κωνσταντίνο που ήταν ένα εξοπλισάκι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο σχεδόν, καθοδόν ήταν τα περιβόλια μας, τα μπέλια μας, ακρίδα έπεφτε, βρούχος και 1000 δυο άλλα καταστρεπτικά ζωήθεια. Και οι πρόγονοί μας κατέβαζαν την εικόνα της Παναγίας, ήταν έβοντας και το κακό έφευγε. Μαΐου το Τρίτον, στον Άγιο Νικόλαο, λειτουργία παρούσης της Παναγίας μας, της Ζητανιώτισσας, λειτουργία, δοξολογία, ευχαριστήριος και λιτάνευσης πέριξ του ναού, του Δημαρχείου και τα ανάπαλλη. Γιατί? Γιατί στο σεισμό έγιναν καταστροφές, αλλά ούτε μία σταγόνα αίμα. Πώς τα ξεχάσαμε όλα αυτά, αγαπητοί μου? Γιατί δεν κάνουμε σήμερα το ίδιο? Πού είναι οι άρχοντες? Περί άλλων πυρβάζουν. Γιατί δεν έμαθαν ποτέ ότι η εξουσία δεν είναι αφ' αυτού τους, αλλά του είναι άνωθεν δεδομένη. Μάθετε, βασιλείς, δικαστέ, περά των γης, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ότι παρεμού εδόθη η χάρις σε σας. Εγώ, λέει, σας καθιστώ άρχοντες στον τόπο μου, λέει ο Κύριος. Και ακόμη, όταν ο Πιλάτος λέγει στον Χριστό, δεν βλέπεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω? Γιατί δεν μου μιλάς? Και ο Χριστός τότε έλυσε τη σιωπή για να του δώσει την απάντηση, την διαχρονική απάντηση. Δεν έχεις καμία εξουσία επάνω μου, αλλά τόση όση σου έχει δοθεί άνωθεν. Κρατήστε το κι αυτό. Πού είναι οι ιατροί? Πού είναι οι φαρμακοποιοί? Όταν ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο κεφάλαιο Σοφία Σιράχ, εκεί βλέπουμε τον Θεό να λέγει, εγώ έκτισα τους ιατρούς και τους μοιρεψούς, τους φαρμακοποιούς δηλαδή. Και πρέπει εσείς οι άνθρωποι να τους σέβεστε, μας εντέλετε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί τους κατέστησα ιατρούς και φαρμακοποιούς ώστε να φροντίζουν το σώμα σου, άνθρωποι και άνθρωπε, που είναι η κατοικία μου, λέει ο Θεός. Τι είμαστε, αγαπητοί μου? Δεν είμαστε εικόνες Θεού? Δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο θα θεωθεί μετά την έξοδό μας από τον κόσμο, εάν τα έργα μας είναι αγαθά? Γι' αυτό, λέει, τους έκτισα. Και πρέπει, λέει, να τους ακούτε και να τους σέβεστε. Και δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζει ο Θεός και λέγει, αλλά κι εσείς οι ιατροί, προσέξτε το αυτό, προσέξτε το αυτό, όταν δείτε ότι δεν ισχύετε να βρείτε το φάρμακο, να γονατίσετε, να υψώσετε τα χέρια σας και εγώ θα σας φωτίσω,
να βρείτε το φάρμακο. Είδατε εσείς κανέναν γιατρό? Όχι, γιατί πιστεύουν ότι είναι δική τους η γνώση και η σοφία. Με τέτοιες συμπεριφορές και χειρότερα θα βιώνουμε. Βεβαίως, πρέπει να κρατήσετε κάτι ακόμη. Το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ελβετία είναι χώρες με ίδιο πληθυσμό με εμάς. Εκεί είναι χιλιάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι προσβεβλημένοι από την πανδημία. Και εδώ ακόμη, με τη χάρη του Θεού, γιατί κάποιοι άνθρωποι υψώνουν χείραση κέτιδας για την ποιμένουσα εκκλησία, έστω και με κλειστές πόρτες, εύχεται και δέεται στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους να σκεπάζουν τη χώρα μας. Αυτό που δεν κάνουν όλοι μαζί. Αλλά ποιος το πιστεύει αυτό? Τρέχουνε, λέει, έχουνε συμβούλια να μας πουν τι. Εκείνο που πρέπει να πουν ως βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί και δι Έλληνες. Γιατί το τονίζω το Έλληνες? Μα και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Αφρική, στην Άπο Ανατολή, Έλληνες είναι οι Ιεραπόστολοι. Σε μας εδόθη η χάρις από τον Θεό να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Δεν είναι ούτε εγωιστικό, ούτε ρατσιστικό. Αλλά λένε η ευθύνη, είναι ευθύνη για μας τους Έλληνες. Να έχουμε την χάρη του Θεού και να την πετάμε στους χείρους και στα σκουπίδια και να βλασφημούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Θα έρθείτε τώρα να φέρετε τα παιδάκια σας και εσείς κάποιοι να κοινωνήσουν και να κοινωνήσετε από την ίδια λαβίδα, γιατί το πιστεύετε ότι εκεί είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ναι. Την ώρα του Τασά εκ των Σών, τι λέγει ο λειτουργός προεξάρχων, αρχιερεύς ή ιερεύς? Κύριε, λέει, κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον και πείσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το Πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Που σημαίνει γέννητο, γέννητο, γέννητο. Και κάτι ακόμη. Ο Κύριος μας είπε, όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων σώζονται. Ο ληστής αυθημερών μπήκε στον Παράδεισο. Η Μαρία η Αιγυπτία πόρνη. Και τόσοι άλλοι, ο βλάσφημος ο Παύλος, ο αρνησάμενος τρεις των Χριστών Πέτρος. Αλλά δια μετανοίας όμως καθαρίστηκαν τα πάντα. Όμως μία αμαρτία δεν καθαρίζεται ποτέ, τελείωσε. Ποια είναι? Για πέστε μου, για πέστε μου, ποια είναι? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αμφισβητούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το βλασφημούν και δεν πρόκειται να δουν Βασιλεία Θεού. Το είπε ο Κύριος. Ο βλασφημής σας το Πνεύμα το Άγιον σωτηρία δεν έχει. Δεν το λέει ο επισκοπός σας,
Το λέει το ίδιο το στόμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Όποιοι λοιπόν αμφιβάλλουν και όποιες ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, να μην έρχονται, να μην πλησιάζουν. Ο ιατρός λοιπόν, ο Λουκάς και οι άλλοι ευαγγελιστές, αυτά μας καταχώρησαν μέσα στο αιώνιο βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη. Και οι προφήτες, τα στόματα του Θεού και εκείνοι στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν αγκαλιάζουμε και τα σπαζόμαστε και τα πιστεύουμε, έστω και αν πρέπει να μαρτυρήσουμε, όπως η λοιμοξιολόγος, η ιατρός, πώς την έλεγαν πατέρα μου, για Μαρέλου, ναι. Βγήκε λοιπόν την εβδομάδα της διακαινησίμου και είπε και κήρυξε άνε φόβου και πάθους ότι εκεί είναι σώμα και αίμα Κυρίου, και έτρεξαν κανάλια, δημοσιογράφοι, οι πάντες να την πνίξουν. Γιατί? Γιατί έλεγε την αλήθεια. Η χώρα μας έχει κατακλειστεί από το ψέμα. Κι άλλα ο Θεός θα επιτρέψει δεινά. Δεν είμαι προφήτης. Η ηλικία μου που είναι γεμάτη εμπειρίες έχει κάθε δικαίωμα να βλέπει. Εάν δεν επιστρέψουμε, δεν μπορούμε να σωθούμε. Το είπε ο Κύριος. Επιστρέψετε, δώστε μου τα χέρια σας και εγώ είμαι έτοιμος να σας σώσω και να σας καθαρίσω. Εύχομαι αυτό να γίνει πράξης μέσα στο λαό μας. Αμήν. Ο σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτης εχθρίσου το μυστήριον υποφίλη μας η δώσου καθάπερο Ιούδας, όλος ο ληστής ομολογώσιμνης θητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ναι.